Αηλή εμέν, ναβάει εμέν, το μάτια μου το ελέπνε. Και είναι ζωντάνη πέφεκανε. Και είναι ζωντάνη πέφεκανε. Και τον τοπών τεγένεθανο. Εννιά Μαΐου, ημέρα μνήμης. Πέμπτη εννιά Μαΐου, ημέρα. Can I
φαναράκια φέρτε τα εδώ πάνω. Τα φαναράκια εδώ. Τα φαναράκια εδώ. Γεια, σας απ' την άλλη μεριά με το πανό. Αχ, συστρατάντινα. Αγύριστον. Κύριε Μαρία. Το παρικιό. Πισκερτέ. Yeah.
Κουραστήκαμε, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα μπροστά στο χρέος που έχουμε να επιτελέσουμε στους προγόνους μας. Στεναχωρήσαμε λίγο τους συμπολίτες μας με την κίνηση, αλλά δεν πειράζει έστω και με αυτόν τον τρόπο να μάθουμε για την γενοκτονία. Εμείς βρισκόμαστε στις επάλξεις του αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας. Έχουμε τη τύχη και τα τρία σωματεία της πόλης μας να ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια της Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Έχουμε αναλάβει τον αγώνα, δεν θα σταματήσουμε μέχρι τελική δικαίωση. Και αυτό το οποίο ζητούμε και διεκδικούμε δεν έχει σχέση να κάνει με μια πράξη αντεκδίκησης απέναντι στην Τουρκία. Ζητάμε επιτακτικά η Τουρκία να συμφιλειωθεί με το ιστορικό της παρελθόν, να αναγνωρίσει την γενοκτονία. Μια διαδικασία η οποία θα την βοηθήσει και την ίδια να εκδημοκρατιστεί και να πάψει πλέον τις προσβολές απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί ξέρετε, κάποτε μετά το Ολοκαύτωμα είχαν πει ποτέ ξανά. Δυστυχώς στις μέρες μας, με όλες αυτές τις γενοκτόνες πράξεις που λαμβάνουν χώρα ανά την Ιφίλιο, έχει μεταστραφεί αυτό και λέμε συνέχεια ξανά και ξανά. Συντελείται γενοκτονία σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιφιλίου, στην Αφρική, στην Ασία, στην Μέση Ανατολή κοντά μας. Ακόμα και σήμερα η Τουρκία υποστηρίζει γενοκτόνους. Μην ξεχνάμε ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει εξαπολύσει και τον προηγούμενο μήνα σφοδρές επιθέσεις στην Αρμενική Μεθόριο, στο Αρτσάχ, με αποτρόπαιες πράξεις, γενοκτόνες πράξεις, αποκεφαλισμούς, βιασμούς, απέναντι σε μη στρατιωτικό προσωπικό, σε ηλικιωμένους, σε παιδιά. Δυστυχώς ο κόσμος δεν έχει πάρει το μάθημά του και εμείς οφείλουμε ως απόγονοι των 353.000 γενοκτονημένων Ελλήνων του Πόντου να γίνουμε το παράδειγμα στην ανθρωπότητα και να πάψουμε επιτέλους αυτές τις προσβολές ενάντια στην ίδια την ανθρώπινη φύση. Την Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε τον μήνα της γενοκτονίας όπως τον είχαμε προγραμματίσει με μια εκδήλωση στο Μέγαρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, όπου είναι η κεντρική πολιτική εκδήλωση για το ζήτημα της γενοκτονίας. Μεταξύ άλλων θα βρίσκεται ο ομότιμος καθηγητής καρδιολογίας και πρόεδρος της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποντίων Ελλήνων, ο κ. Παρχαρίδης, ο οποίος θα μας αναπτύξει τον αγώνα που δίνουμε σε διεθνές επίπεδο και τις προόδους που έχουμε κάνει για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Θα είναι ο Άραγκατς Ακχογιάν, ένας βουλευτής της Αρμενικής Εθνοσυνέλευσης, για να μας μιλήσει για το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Θα βρίσκεται ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο οποίος θα αναπτύξει μια εισήγηση για το θέμα του κοινοβουλευτισμού και της γενοκτονίας, γιατί εμείς είμαστε θεσμικοί φορείς και πρέπει να λειτουργούμε θεσμικά. Πρέπει να επιβάλλουμε στην πολιτεία η ίδια να βγει μπροστά στον αγώνα για τη διεθνή αναγνώριση και όχι να είναι ο ουραγός των δικών μας πρωτοβουλειών. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες που ήσασταν σήμερα εδώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την Παρασκευή.
Χρήστο, πες και για την Πέμπτη, για την Πέμπτη. Αυτή είναι άλλη επιχείρηση, Μαρία. Ναι. Όποιος θέλει, την Πέμπτη υπάρχει μια εκδήλωση που, των σχολών Καραβάνα στο θέατρο του Ουίλ, όπου θα προσεγγίσουν τις διαφορετικές τοξοριαλιές, ιδιώματα, γλωσσικά ιδιώματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μία εισήγηση που του Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών για την Ποντιακή Διάλεκτο θα παρουσιάσουμε και εμείς, οπότε όποιος θέλει και τον ενδιαφέρει μπορεί να παρευρίσκεται. Δεν είναι διοργάνωση των συλλόγων μας, είναι μία διοργάνωση άλλη στην οποία απλά μετέχουμε για να δώσουμε λίγο τα φώτα μας πάνω στην Ποντιακή Διάλεκτο. Και όποιος θέλει αφίσες μπορεί να πάρει, να βάλει. Πάρτε καμιά αφίσα να βάλετε είτε σε μαγαζιά. Είναι όλες οι δηλώσεις που έχουν γίνει, ουσιαστικά η τελευταία είναι η της Παρασκευής. Αυτή η οποία... Σταθή. Σταθή. Ελεύθερα.